Γεια χαρά, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί συναγωνιστές. Σήμερα από εδώ, από την κεντρική μας προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, στέλνουμε μήνυμα αγώνα και αισιοδοξίας. Θέτουμε ξανά το πραγματικό δίλημα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, που δεν είναι άλλο από το αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που αποδεδειγμένα ωφελεί τα κέρδη των λίγων ή αν θα πάμε αλλιώς, δυναμώνοντας τη λαϊκή συσπήρωση για τις ανάγκες των πολλών. Κρίνεται αν θα δυναμώσει η φωνή του αγώνα, της αντίστασης και της ελπίδας και της προοπτικής βεβαίως για το λαό της πόλης. Για το ποιος την επόμενη των εκλογών θα παλέψει ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και θα σταθεί δίπλα στο λαό και τις αγωνίες του. Το αν θα έχουμε δηλαδή δημοτική αρχή, στήριγμα στην πάλη του λαού ή εχθρό. Κρίνεται αν θα εκφραστούν αποφασιστικά όλοι οι καταδικασμένοι στη φτώχεια, οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τα νέα ζευγάρια και η νεολαία της πόλης που αγωνιούν για το μέλλον τους. Είμαστε αισιόδοξοι ότι και μέσα από αυτή την εκλογική μάχη υπάρχουν οι προϋποθέσεις να κάνουμε ένα ακόμα βήμα, να εκφραστεί μαζικά ο βήρωνας των πολλών, ο βήρωνας της προσφυγιάς και της αντίστασης, ο βήρωνας των αγωνιστικών παραδόσεων και των κομμουνιστών δημάρχων που με τους αγώνες τους, την πρωτοπόρα στάση τους και με το λαό της πόλης στο πλευρό τους απέσπασαν κατακτήσεις, διαμόρφωσαν δομές, σχολεία, ελεύθερους χώρους και πολλά άλλα. Μπορούν να εκφραστούν επίσης αποφασιστικά όλοι όσοι έκαναν το βήμα στις βουλευτικές εκλογές και στην πόλη μας, έδωσαν στο ΚΚΕ ποσοστό πάνω από 12%. Το λέμε καθαρά, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, και επιβεβαιώνεται από την ίδια τη ζωή. Ο λαός μας χαμογέλασε μόνο όταν έβαλε στο επίκεντρο τις δικές του ανάγκες. Μόνο όταν βγήκε μπροστά ο ίδιος και οι κομμουνιστές τέθηκαν επικεφαλής στον αγώνα του. Επιβεβαιωνόταν πάντα και επιβεβαιώνεται και σήμερα το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Γι' αυτό σας λέμε, μη τσιμπάτε στα ψευτοδιλήμματα και στις πολιτικές απάτες που σκαρφίζονται οι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ και των υπόλοιπων στην πόλη μας. Η παρατάξη της Νέας Δημοκρατίας, του Μπαντή και του Δεμπόνου, η παράταξη Κατοπόδη του ΣΥΡΙΖΑ και η παράταξη Σωτηρόπουλου του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να εκφράζουν τις αγωνίες των κατοίκων της πόλης. Μη τσιπάτε στην ευκαιριακή και την τάχα μου ενότητα των παρατάξεων της Ανταρσία και της ΛΑΕ για να βγουν τα κουκιά. Όλοι αυτοί θα κάθονται σούζα μπροστά στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς. Μόνο η λαϊκή συσπήρωση θα είναι η αγωνιστική εγγύηση για τα προβλήματα του λαού, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Ήμασταν και θα είμαστε η μοναδική αντιπολίτευση στην κυβερνητική πολιτική που αναζητά δημάρχους και περιφερειάρχες που να συμμερίζονται το κυβερνητικό έργο, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός. Όλες οι παρατάξεις των αστικών κομμάτων είναι γατζωμένες στους στόχους της περιβόητης ανάπτυξης, γατζωμένες στους στόχους της κυβέρνησης και ας κάνουν ό,τι διαφέρουν. Είναι παρατάξεις προσιλωμένες την επόμενη μέρα που ήδη μας ετοιμάζουν και για το λαό μας έχει μεγάλη ανηφόρα με 13 ώρες δουλειά και συντάξεις τα 74 που ψελίζουν σιγά σιγά, με πόλεις αθωράκιστες στα καιρικά φαινόμενα, με σχολικά κτίρια ερείπια, με διαλυμένες υπηρεσίες σε δήμους και περιφέρειες, με εργασιακές σχέσεις λάστιχο, ενώ για τους λίγους και εκλεκτούς έχει αμύθιτα κέρδη. Γι' αυτό όλοι μαζί στηρίζουν τις εμβληματικές τάχα μου έξυπνες πόλεις. Γι' αυτό τα τεχνικά προγράμματα φούσκα, ανεξαρτήτως διοίκησης, απολάμβαναν ευρείας πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βύρωνα. Γι' αυτό αποδέχτηκαν και ψήφισαν όλοι μαζί την ιδιοκτησία των καταπατητών της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών στον Ημιτό. Γι' αυτό όταν ο λαός της πόλης
απαιτούσε να αποδοθεί ο λόφος σκοπανά στο λαό χωρίς όρους και προϋποθέσεις και φυσικά χωρίς καμία αποζημίωση στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες, αυτοί το έριχναν στο δικαστικό αγώνα που τελικά είδαμε και ποιον δικαίωσε. Απευθυνόμαστε στο λαό της πόλης και του λέμε να βγάλει συμπεράσματα από το ατελείωτο μεταγραφικό παζάρι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τόσο στο Δήμο μας όσο και σε άλλους και φυσικά στα ψηφοδέλτια της περιφέρειας, που όλοι μαζί φαίνεται ότι είναι μια αγκαλιά. Να δούνε τι κρύβεται πίσω από τους εκβιασμούς και τα κομπρεμή και να τους μαυρίσουν όλους. Να σκεφτούν τι είναι τελικά αυτό που κάνει υποψήφιους να έχουν περάσει από όλα τα ψηφοδέλτια και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι. Να βγάλουν συμπεράσματα για τους κάθε είδους ακροδεξιούς που στριμώχνονται στα ψηφοδέλτια, όπως το ψηφοδέλτιο του κύριου Μπαντή, όπως τον άλλον που έβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήσεις συμνώντας τον Παπαδόπουλο και τη Χούντα, και να αναρωτηθούν ποιος καλλιεργεί την ανοχή στο φασισμό και ποιος θα στηθεί απέναντι σε όλους αυτούς και την πολιτική τους. Αγαπητοί συντρόφοι και φίλοι, όλο αυτό το διάστημα που πολλαπλασιάστηκε η επαφή μας με τον κόσμο στις γειτονιές, τους εργαζόμενους του Δήμου μας, επιβεβαιώθηκε ένα πράγμα: ότι η δυσαρέσκεια με την πολιτική που εφαρμόζεται από κράτος, περιφέρεια και Δήμο έχει συσσωρεύσει μεγάλη αγανάκτηση και οργή. Στην πόλη μας η διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Κατοπόδη, με τη στήριξη και την ανοχή των παρατάξεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έχει υλοποιήσει μέχρι κεραίας την αντιλαϊκή πολιτική και το μάρμαρο το πληρώνουν οι δημότες. Δύο πράγματα ακούμε. Ότι τάχα μου αυτή η Δημοτική Αρχή έχει νοικοκυρέψει τα οικονομικά του Δήμου και έκανε έργα. Και δεύτερο, ότι υπάρχει κίνδυνος, λένε, να βγει η δεξιά και ο Μπαντής και φυσικά τα πασοκική σκοπής επιχειρήματα ότι το κουκουέ τους που τους κάνει κριτική θα φέρει τη δεξιά. Ακούστε καλά λοιπόν, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι σας λέμε. Το τάχα νοικοκύρεμα έγινε στις πλάτες του λαού της πόλης, που πληρώνει κάθε χρόνο πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους και χαράτσια που εσείς επιβάλλετε και βρίσκονται στα ίδια επίπεδα, μαντέψτε, με τον προκάτοχό σας, ναι, τον κύριο Χαρδαλιά της δεξιάς που λέτε. Το τάχα μου νοικοκύρεμα έγινε επειδή δεν δώσατε παρά μόνο ψίχουλα για τις ανάγκες μας και επειδή επί 14 μήνες δεν δίνατε 5.000 ευρώ για να γίνει δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος στο πρώτο δημοτικό ηλικίας 100 ετών και στο έκτο δημοτικό. Επειδή αντί να επισκευάσετε τον εξοπλισμό για να γίνονται εργασίες, έχετε κάνει τους εργολάβους συνέτερους του Δήμου. Αυτό το τάχα μου νοικοκύρεμα, εμείς λέμε να μας λείπει και ότι από νοικοκυρέους σαν και εσάς έχουμε δει πολλούς σε όλη την Ελλάδα. Άλλωστε αυτά τα ακούσαμε και από το κόμμα σας όταν κυβερνούσε, που τάχα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και άφησε και μαξιλαράκι 37 δισεκατομμύρια, που φυσικά εμείς το λέμε ματωμένο πλεώνασμα. Άρα να μας λείπει το Βύσσινο. Όλα τα έργα, όσο για τα έργα, πάει πολύ η Δημοτική Αρχή να τα επικαλείται, αφού εδώ και 5,5 χρόνια για το τέταρτο δημοτικό μόνο, το μοναδικό που έφτιαξε ήταν μια πακέτα. Πάει πολύ η Δημοτική Αρχή να λέει για έργα που έβαλε τα νήπια σε κοντέινερ, η Δημοτική Αρχή των μηδένεων παιδικών σταθμών, της εγκατάλειψης των ελεύθερων χώρων, η Δημοτική Αρχή που βρήκε 5 εκατομμύρια ευρώ για έξυπνη πόλη και έργα βιτρίνας και τίποτα για έργα υποδομής. Η Δημοτική Αρχή που, όπως προκύπτει από σημερινό δημοσίευμα, έχει αφήσει τον κινηματογράφο Λουίζα, το χώρο που χιλιάδες βυρονιώτες και παιδιά επισκεπτόμαστε κάθε χρόνο για εκδηλώσεις, χωρίς καμία πυρασφάλεια, παρά μόνο με κάποιους πυροσβεστήρες. Σχετικά με το αβαντάρισμα της δεξιάς από το κουκουέ, τι να πει κανείς, έχει χαθεί κάθε μέτρο. Τα λιβανιστήρια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, οι χειροκροτητές του ΑΖΟΦ, αυτοί που στηρίζουν κοινούς δημάρχους με τη Νέα Δημοκρατία, που στρώνουν το δρόμο στην παράταξη Μπαντή όπως ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, με την πολιτική που ακολουθούν, που έβρισκαν πάντα απάγιο στις ψήφους των παρατάξεων της Νέας Δημοκρατίας σε σημαντικά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που στην περιφέρεια φιγουράρουν δίπλα-δίπλα με ακροδεξιούς εκλεγμένους του Τζίμερου στα ψηφοδέλτια του Ακημίδη, καλό είναι να μαζευτούν.
Αυτή που για το περιεχόμενο του Μουσείου της Ιστορίας της Πόλης έκαναν κρυφές συμφωνίες με την παράταξη Γόγου για να παραχαράξουν την ιστορία, ας είναι πιο προσεκτικοί όταν πιάνουν το κουκουέ στο στόμα τους. Σκεφτείτε, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, πέρα από τις βρωμιές, τα μεγάλα λόγια και τις μεταγραφές, τίποτε άλλο δεν έχουμε ακούσει αυτή την προεκλογική περίοδο. Είδατε κανέναν να κάνει λόγο για τα μεγάλα προβλήματα και τις ελλείψεις του Κέντρου Υγείας, της τοπικής μονάδας υγείας στον Καρέα, του πρώην Νίκα στη Ρούμελης? Είδατε κανέναν, σε συνθήκες που είναι πιο αναγκαία από ποτέ τα αντιπλημμυρικά έργα, να συζητάει για το αντιπλημμυρικό έργο Καρέα Ηλιούπολης, ένα έργο 7,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα έπρεπε σύμφωνα με αυτά που υπογράψε να ολοκληρωθεί το 2022 και έχει σήμερα φτάσει στο 23% της εκτέλεσής του, να πούνε τίποτα? Για αντιπλημμυρικά έργα στην Νικηφορίδη, που πριν λίγες μέρες η πλατεία Μαρτάκη έγινε ξανά λίμνη, ή στη Βοσπόρου, που το νερό παρέσει ρεμέρι και αυτοκίνητα? Είδατε κανένα να λέει για το ειδικό σχολείο, που εδώ και 20 χρόνια δεν έχει βρει στέγη τόσο από δημοτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο η λαϊκή συσπήρωση το αναδεικνύει σταθερά εδώ και δεκαετίες. Ακούσατε κανένα να κάνει λόγο για τα προβλήματα των κοινωνικών υπηρεσιών, των υποδομών που πλημμυρίζουν, όπως το καπί του Καρέα που πλημμύρισε πάλι προχθές, την έλλειψη προσωπικού που για 3 καπί αντιστοιχεί μια κοινωνική λειτουργός? Και το λέμε αυτό σήμερα, 1η Οκτώβρη, που είναι η Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας, και σε όλη την περιφέρεια Αττικής, όπως είπε και ο σύντροφος ο Γιάννης προηγουμένως, δεν υπάρχει ούτε μία δημόσια δομή για τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας? Είδατε κανέναν από τους θειασότες της επιχειρηματικότητας των ανοιχτών κέντρων εμπορίου που τάχα θα αναβάθμιζαν την κίνηση στα εμπορικά καταστήματα να πει τίποτα για τα καταστήματα που κλείσαν στην Αγία Σοφία, στην Νικηφορίδη, στη Χριστόμου Σμύρνης και αλλού, επειδή τους έπνιξαν τα έξοδα, τα ενίκια και οι φόροι που και ο Δήμος βάζει? Ακούσατε κανέναν να στηρίζει χωρίς αστερίσκους την πάλη για το λόφο Κοπανά και το αίτημα για απόδοσή του στο λαό της πόλης? Μόνο το ΚΚΕ εξ αρχής στήριξε και έφερε το θέμα στη Βουλή, και το κείμενο των υπογραφών που συγκεντρώνανε οι φορείς της πόλης έχουν μόνο την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και κανενός μα κανενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Είδατε κανέναν να μιλάει για την προστασία του ημιτού, για έργα αντιπυρικής προστασίας, ώστε να μην κινδυνεύουν τα σπίτια και οι κατοικίες, ιδιαίτερα στον Καρέα? Τίποτα. Δεν ακούσαμε τίποτα. Πάθανε όλη αφωνία. Και όλα αυτά απουσιάζουν από την πολιτική συζήτηση σήμερα. Μόνο τυχαίος δεν είναι ο λόγος. Συμβαίνουν γιατί όλα αυτά τα κόμματα και οι παρατάξεις τους ταυτίζονται στην υπεράσπιση της αντιλαϊκής πολιτικής, την υποχρηματοδότηση των Δήμων και τη μετατροπή τους σε παιδική χαρά για τους εργολάβους. Συμφωνούν με την εκφρασμένη άποψη της Δημοτικής Αρχής Κατοπόδη πως ο Τσάμπας πέθανε όταν μιλάμε για αθλητισμό και πολιτισμό, και πως όταν κάτι δεν το πληρώσεις δεν το εκτιμάς κιόλας. Συμφωνούν ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα αποψηλώνονται, ότι αντί για μόνιμη και σταθερή εργασία θα υπάρχει ομοιρία των εργαζόμενων, τα δίμηνα, τα τετράμηνα, τα οχτάμηνα, εκινσέπ και άλλα. Είναι όλοι τους από τα πιο πιστά σκυλιά των πολιτικών τους προϊστάμενων και σήμερα παρουσιάζονται όλοι ανεξάρτητοι. Θα το καταλάβουμε καλά αν δούμε ποιους στηρίζουν στην περιφέρεια Αττικής. Στηρίζουν τον κύριο Χαρδαλιά, που θα λύσει τα προβλήματα ως διαμαγείας, τον υπουργό του «Τρέξτε να σωθείτε», του 112, της ατομικής ευθύνης την περίοδο της πανδημίας με τους 37.000 νεκρούς, του υπουργού άμυνας, των αμέτρητων δισεκατομμυρίων στο ΝΑΤΟ, και φυσικά τον πρώην δήμαρχο της πόλης που άφησε και αυτό το αποτύπωμά του με την αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσε. Το δήμαρχο που άρπαξε την τριετία 2007-2009 9 εκατομμύρια ευρώ από τους Βυρωνιώτες με το λεγόμενο δυνητικό τέλος, με το οποίο θα έκανε δήθεν απαλωτριώσεις και δεν έκανε καμία. Το δήμαρχο που έφερε οικονομικό απολογισμό για τα 6 από τα 9 εκατομμύρια από αυτά που είχε μαζέψει. Για τα υπόλοιπα 3 τίποτα.
το δήμαρχο που οι μεγαλοφιλέτες που ακόμα χρωστάνε στο Δήμο έκαναν πάρτι. Στηρίζουν άλλοι τον Ιωακιμίδη, τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ, που μετά τις καταστροφές στη Θεσσαλία έλεγε ότι με το Μητσοτάκη λένε τα ίδια. Που στου Ρέντι που ήταν δήμαρχος με κάθε βροχή πλημμυρίζει. Που έβλεπε τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής να περνάνε και έλεγε κάνουν παρέλαση. Στηρίζουν τον Σγορό, του αμαρτωλού Πασόκ της Ρεμούλας και των μνημονίων και των σκανδάλων, που λεφτά υπήρχαν, αλλά όχι για τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό ακριβώς διάφοροι γυρολόγοι της πόλης που αλλάζουν ψηφοδέλτιο και βουτάνε από το ένα στο άλλο και όλοι τελικά είναι με όλους, κανονίζουν σήμερα στα καφενεία και στις καφετέρειες το δεύτερο γύρο και το μαγείρεμα δεν έχει τέλος και στην πόλη μας. Αυτοί είναι, τους γνωρίζουμε καλά, γι' αυτό στο Βύρονα δίνουμε μάχη για ισχυρή λαϊκή συσπήρωση και στο Δήμο και στην περιφέρεια με υποψήφιο περιφερειάρχη τον σύντροφο τον Γιάννη Πρωτούλη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στις 8 Οκτώβρη, με ισχυρή λαϊκή συσπήρωση, μπορεί να δυναμώσει το ρεύμα αντιπαράθεσης με ένα κράτος εχθρικό για το λαό, με την εγκληματική πολιτική του κέρδους. Για να δυναμώσει η αντιπαράθεση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, την οποία οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές τη φέρνουν έξω από την πόρτα μας. Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια στην πολιτική του πάμε και όπου βγει και να πάμε αλλιώς. Ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση για να τους χαλάσουμε τη σούπα και να κάνουμε την έκπληξη. Ο αγώνας, η αλληλεγγύη, το όλοι μαζί έχουν ψηφοδέλτιο που μπορεί να τους εκφράσει. Θα το πούμε καθαρά. Όποιος ψάχνει την πραγματική διαφορά, όποιος λέει φτάνει ως εδώ, η θέση του είναι με τη λαϊκή συσπήρωση. Γι' αυτό καλούμε κάθε λαϊκό άνθρωπο που αγανακτεί και αειδιάζει με όλους αυτούς τους κατάπτυστους που προσπαθούν να διαμορφώσουν κριτήρια ψήφου που καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες τους, που μετατρέπουν τις εκλογές σε καλυστία για να εφαρπάξουν την ψήφο, να σκεφτούν καλά την επόμενη των εκλογών και να μην χαρίσουν άλλα χρόνια. Μιλάμε καθαρά σε αυτούς που προβληματίζονται και σκέφτονται ότι κάτι πρέπει να γίνει και τους λέμε ότι η ελπίδα σας είναι εδώ. Δυναμώστε τη λαϊκή συσπήρωση και αυτή η δύναμη θα επιστρέψει πολλαπλάσια στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας και αφορούν την ίδια μας τη ζωή. Καλούμε τον κάθε Βυρωνιώτη και τη Βυρωνιώτησα, ανεξάρτητα τι ψήφιζε μέχρι χθες, να κάνει το βήμα τώρα, να σκεφτεί καλά, να δει γύρω του, να κοιτάξει στην πόλη μας και να δει ότι όλα όσα φτιάχτηκαν, οι βασικές υποδομές, τα σχολεία όπως είπαμε προηγουμένως, όλες οι δομές, όλα τα προγράμματα για τα παιδιά, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, φτιάχτηκαν από τις δημοτικές αρχές που στήριζε το ΚΚΕ και είναι αυτά που κρατάνε σήμερα την πόλη όρθια. Γι' αυτό απευθυνόμαστε ξεχωριστά σε όσους αισθάνονται αριστεροί, προοδευτικοί και τους καλούμε να μην δεχτούν τα χρεοκοπημένα διλήμματα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλοι εσείς έχετε επιλογή και αυτή είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ, γιατί τώρα είναι η ώρα. Γιατί στους 8 Οκτώβρη πρέπει να ανθίσουν πολλά γαρίφαλα στην κάλπη. Γιατί έτσι μόνο θα ανθίσει ελπίδα και θα χαμογελάσουμε όλοι εμείς και όχι εκείνοι που υπονομεύουν τις ζωές μας. Γι' αυτό τις επόμενες μέρες συνεχίζουμε με επιμονή. Σπίτι το σπίτι, γειτονιά τη γειτονιά, με το κάλεσμα της λαϊκής συσπήρωσης, το ψηφοδέλτιο, να συζητήσουμε με κάθε λαϊκό άνθρωπο που έχει αντικειμενικά συμφέρον να ψηφίσει τη λαϊκή συσπήρωση. Να κάνουμε λοιπόν, συντρόφοι και φίλοι, τη νύχτα μέρα, ώστε η μεταμόρφωση και τα νταμάρια, η νεράιδα, η ανάληψη και η φρυγία, η ζωοδόχος πηγή και τα αναπηρικά, ο Καρέας και το κέντρο της πόλης να στείλουν μήνυμα αγώνα. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε ακούραστα και τις επόμενες μέρες και θα τα καταφέρουμε. Το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης αποτελείται από αγωνιστές, αποτελείται από ανθρώπους καθημερινούς,
συνδικαλιστές, τους χώρους δουλειάς, τους πρωτοπόρους εργάτες, γνωστούς για τη δράση τους στην πόλη, για τη δράση τους στα σωματεία και τους φορείς, για τον ανυποχώρητο αγώνα και για την τιμιότητά τους, και δεν αποτελείται από ανθρώπους της πιάτσας και γυρολόγους, αυτούς που έχουν μάθει να γυρνάνε και να τάζουνε και να λένε «μου έχεις υποχρέωση και είμαστε και τα καλά παιδιά». Εμείς λοιπόν με αυτούς τους αγωνιστές που είναι ένας και ένας και αναγνωρισμένοι θα βαδίσουμε μέχρι τις 8 του μήνα. Θα τους διαβάσουμε, θα τους ανακοινώσουμε όλους μαζί τώρα να έρχονται και εδώ πάνω να τους δείτε για ακόμα μία φορά και ξεκινάμε και σας τους παρουσιάζουμε. Είναι η Αλεξανδροπούλου η Φωτεινή, είναι η Αποστόλου η Χρυσούλα, ο Αρβανίτης ο Γιώργος, ο Αρώνης ο Στέφανος, ο Αυγέρης ο Βασίλης, ο Βαδάσης ο Ηλίας, ο Βαρσαγάκης ο Γιώργος, ο Βασιλάκος ο Λικούργος, η Βασιλείου η Ελένη, ο Βελάς ο Ζαφύρης, ο Γεωργούσης ο Μιχάλης, ο Δαρλαγιάννης ο Τάκης, ο Δελατόλας ο Αλέκος, η Δροσοπούλου η Στέλλα, η Εζεκελιάνη η Αναήτ, η Ζάβαλη η Δήμητρα, η Ζαχαράκη η Παντελίτσα, η Ζάχου η Ιωάννα, ο Ισαΐας ο Διονύσης, ο Θεολόγης ο Δημήτρης, ο Θεοφάνους ο Γιώργος, ο Θυμιανός ο Κώστας, ο Κακής ο Γιάννης, ο Καλαμάτας ο Θοδωρής, ο Καλύβας ο Βασίλης, η Καπερνάρου η Σίλβια, ο Καραγιάννης ο Δημήτρης, η Ελευθερία η Καραπάνου, ο Καρπουζλής ο Τάκης, ο Κάτσαρος ο Νίκος, η Ισμήνη η Κατσούλα, η Κερεστετζή η Μαρία, η Κιντώνη η Λίλη, η Κοτζαρίδου η Ελένη, η Κουβάτη η Κωνσταντίνα, η Κουτσουμπού η Όλγα, Κραονάκης Γιώργος, η Κλέρη Κυριακού, ο Κυρικλάκης ο Μάνος, η Λαζαρίδου η Ελένη, ο Λάζος ο Αντώνης, η Λατσάρα η Ξένια, ο Λεμονάς ο Μιχάλης, ο Λευκαδίτης ο Άρης, ο Λιπέρης ο Μαρίνος, ο Μαλαπέτσας ο Διονύσης, ο Μάλιος ο Βαγγέλης, η Μάντουκα η Ελένη, ο Μαραβέλιας ο Μιχάλης, ο Μαστρονικόλας ο Γιάννης, ο Μελάς ο Γιώργος, η Μιχαλοπούλου η Μαρία, ο Μουτζουρέλης ο Άρης, ο Μποτζάκης ο Ανδρέας, η Μπουγάνη η Τασία η Φορτωτήρα, ο Νταγκλαράς ο Μιχάλης, ο Ντάικος ο Χρήστος, η Ντότη η Όλγα, η Ξενικουδάκη η Έλλη, η Πανωρέα η Ξηδάκη, ο Οικονόμου ο Σπύρος, ο Ανδρέας ο Παπαγεωργίου, ο Παπαϊωάννου ο Σίμος, η Παπανικολάου η Φέδρα, ο Πετρίδης ο Μανώλης, ο Ρογκάκος ο Βαγγέλης, ο Σαΐτης ο Γιάννης, η Σάφου η Λεμονιά, η Σιούλη η Μελίνα, ο Σκλάβος ο Γιάννης, η Σφαρνά η Ερμιώνη, ο Τάτσιος ο Βαγγέλης, η Τέντε η Αφροδίτη, ο Τζίκας ο Γιάννης, η Τόδρη η Μαρίνα, ο Τόλος ο Δημήτρης, ο Τρευλός ο Ηλίας, η Τριγάζη η Μαριάννα, η Τσαμούρη η Μαρία, ο Τσιαπάρας ο Κώστας, η Τσίγκα η Αλεξάνδρα, ο Φρατζολάς ο Λεωνίδας, τον ακούσατε και πριν, ο Φωτιάδης ο Δημήτρης, η Χριστοδουλάκο η Στέλλα, η Χοροπίδου η Μάρο, η Ψαρομιλίκο η Πολίνα και ο Ψεματίκας ο Γιώργος. Αυτοί είναι όλοι εδώ. Είναι κι άλλοι θα ανεβούνε. Όλοι μαζί δίνουμε τη μάχη. Όχι μόνο αυτοί εδώ και όλοι εσείς που ξέρουμε να αγωνιζόμαστε. Πάμε με χαμόγελο, πάμε με αισιοδοξία και θα τα καταφέρουμε. Θα χαμογελάσουμε εμείς στις 8 Οκτώβρη και όχι όλοι αυτοί που κάνουν σχέδια στις πλάτες. Να είστε καλά, καλή δύναμη, συνεχίζουμε ασταμάτητα και ακούραστα. Γεια χαρά!